Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 22 Δευτέρου 2022. Τι ωραία. Πολλά δύο σήμερα. Τι ωραία συμμετρική ημερομηνία. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα μας. Καλημέρα μας. Πολύ καλά είμαστε εσείς. Είμαι καλύτερα. Είμαι Χαίρομαι. καλύτερα. Είμαι καλύτερα. Για όσους φίλους δεν έχουν δει βίντεο τον τελευταίο καιρό στο κανάλι, είχα βγάλει ένα βίντεο πριν 2 εβδομάδες, στο οποίο μιλούσα για την κατάθλιψη και μίλησα για ένα καταθλιπτικό επεισόδιο στο οποίο μπήκα αυτό το διάστημα. Και έχω ξεκινήσει ξανά την αντικαταθλιπτική θεραπεία και εντατικά ξανά την ψυχοθεραπεία. Και θέλω, Αριστονίκη μου, να μας μιλήσει σήμερα για τις παγίδες τις οποίες πέφτουμε και σταματάμε την ψυχοθεραπεία μας νωρίς, πριν ακόμη να είμαστε έτοιμοι. Γιατί είχα κάνει άλλο ένα κύκλο ψυχοθεραπείας που ξεκίνησε τον Μάιο του 2020 και σε κάποια φάση το καλοκαίρι ένιωσα πολύ καλύτερα και λέω, α, δεν το χρειάζομαι πλέον και σταμάτησα την ψυχοθεραπεία χωρίς να κάνω κλείσιμο με την ψυχολόγο μου. Δεν έβαλα άλλο ραντεβού και μετά δεν έβρισκα χρόνο να βάλω, γιατί κάνουμε online ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο μαζί και με το παράλληλα με τους άλλους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να έχει μια υποτροπή στην κατάθλιψη, γιατί για μένα η κατάθλιψη είναι η ψυχική διαταραχή με την οποία ζω. Και θα ήθελα έτσι σήμερα να μας πεις πότε σταματάμε την ψυχοθεραπεία μας και σε ποιες είναι οι παγίδες τις οποίες πέφτουμε για να τις σταματήσουμε πριν ακόμη ήρθε η ώρα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες παγίδες που βλέπω ότι πολλοί κόσμος πέφτει μέσα σε αυτές, γιατί μπορεί και να μην το γνωρίζει πώς είναι η διαδικασία, αλλά και γιατί παίρνει έτσι μία απόφαση λόγω του ότι αισθάνεται ανακουφισμένος από τα συμπτώματα. Στις περιπτώσεις λοιπόν που οι θεραπευόμενοι διακόπτουν την ψυχοθεραπεία τους επειδή νιώθουν ανακουφισμένοι, εμείς την ονομάζουμε συμπτωματικού τύπου θεραπεία. Δηλαδή είναι θεραπεία που επειδή ακριβώς τα συμπτώματα έχουν έτσι βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής του ανθρώπου έχει μπει σε μια φυσιολογική ροή, θεωρεί ότι τελείωσε η ψυχοθεραπεία του και γενικότερα αφού αισθάνεται καλά δεν υπάρχει λόγος να την επομίζεται. Αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια παγίδα γιατί κάτω από τα συμπτώματα υπάρχουν οι λόγοι, οι βαθύτερες αιτίες, οι ρίζες του προβλήματος που αν αυτές δεν τις αντιμετωπίσεις δεν πρόκειται να αποθεραπευτείς τελείως. Έχει να κάνει φυσικά και με την θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται σε μια ψυχοθεραπεία, αλλά έχει να κάνει και με το αίτημα. Δηλαδή, αν το αίτημα του θεραπευόμενου είναι πιο συγκεκριμένο, σε αυτές τις περιπτώσεις, τότε μπορεί να, με μια συζήτηση που μπορείς να κάνεις με τον θεραπευτή σου, δηλαδή να του πεις, ξέρεις, αισθάνομαι καλύτερα, τι γίνεται. Είναι προτιμότερο λοιπόν όταν αισθάνεσαι καλύτερα και θεωρείς ότι έχεις αποθεραπευτεί να κάνεις μια κουβέντα με τον ψυχοθεραπευτή σου, να του πεις αισθάνομαι καλά, θέλω να μου πεις και εσύ πώς με βλέπεις, πώς είναι τα πράγματα, αν θεωρείς ότι έχω χρόνο ακόμη, έχω και άλλα πράγματα να συζητήσουμε μαζί, αν θεωρείς ότι είμαστε σε καλό, έτσι σε καλό σημείο να διακόψουμε. Και ο θεραπευτής σου θα σου εξηγήσει μαζί σου κάνοντας διάλογο τι νομίζει ότι χρειάζεται να γίνει. Είναι παγίδα να το σταματάς από μόνος σου. Είναι παγίδα να θεωρείς εσύ ότι από τη στιγμή που αισθάνομαι καλύτερα άρα σημαίνει ότι μάλλον πρέπει να το διακόψω. Και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν την ψυχοθεραπεία από μια αφορμή, θα έλεγα, για παράδειγμα, ένα χωρισμό. Βρίσκονται σε μια δυσκολία να διαχειριστούν ένα χωρισμό από ένα γάμο, από μια σχέση ή ένα τραυματικό γεγονός που έχει συμβεί στην ενήλικη ζωή τους που τους ταλαιπωρεί. Πάνε στο ψυχολόγο, ξεκινάνε ψυχοθεραπεία και αυτή είναι η αφορμή που τους πάει στο ψυχολόγο. Οι αιτίες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος είναι βαθύτερες, βρίσκονται μέσα στα βάθη της ψυχής μας, του μυαλού μας.
Είναι οι τραυματικές εμπειρίες που είχαμε στην πρώιμη παιδική ηλικία, στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, στην πρώτη νεότητα. Είναι οι πεποιθήσεις που έχουμε διδαχτεί, οι κοινωνικές πεποιθήσεις, τα κοινωνικά στερεότυπα που μας δυσκολεύουν. Είναι η έλλειψη ορίων κλπ. Κλπ. Ένα σωρό άλλα ζητήματα, βαθύτερα ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά ταλαιπωρούν τον άνθρωπο από το να ζήσει μια ζωή λειτουργική και ισορροπημένη. Έρχεται κάποια στιγμή ένα γεγονός πολύ στενάχωρο, όπως ένας χωρισμός, όπως είπα προηγουμένως. Πάμε στο ψυχολόγο για να ξεπεράσουμε τον χωρισμό. Αν επιμείνουμε όμως, μπορεί από εκεί να ξεκινήσουμε μια βαθύτερη διερεύνηση του εαυτού μας και να μπούμε στα βαθιά νερά του να φιλιώσουμε με τον εαυτό μας και να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, ίσως για πρώτη φορά, τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάρα πολύ συχνά γίνεται αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει έτσι μια δύσκολη φάση σε μια σχέση ή είναι στα χωρίσματα ή γενικότερα υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του ζευγαριού και παίρνει την απόφαση να πάει σε έναν ψυχολόγο για να τον βοηθήσει να τα βρει με το τέρι του, συνήθως. Και ενώ διευκρινίζεται από την αρχή ότι η ψυχοθεραπευτική διαδικασία ή η συμβουλευτική διαδικασία δεν θα σου τα βρει κανένας με κανέναν. Εσύ πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου και με τον άλλον, αν τα βρίσκεις και αν είναι προς όφελός σου να τα βρεις στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει αυτό για το καλό το δικό σου και για το καλό του άλλου, μόλις δει ο θεραπευόμενος ότι ξέρεις, μάλλον δεν λύθηκε το πρόβλημα και ενώ το έχεις διαλευκάνει από την αρχή ότι και το έχεις διαχωρίσει και το έχεις αποσαφηνίσει και το έχεις πει ότι ξέρεις, είναι εδώ πέρα, κάνουμε μια συζήτηση, κάνουμε μια θεραπευτική διαργασία η οποία θα βοηθήσει εσένα να δεις τι θέλεις εσύ και τι γενικότερα μπορεί να γίνει ως καλύτερο για σένα. Δεν μπορεί ο καθένας να του βάλει μυαλό του άλλου και να τον κάνει να συνετιστεί και να έρθει πίσω σε σένα και να είναι όλα μέλι γάλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Όταν δει λοιπόν ότι ή ενδεχομένως να βελτιώθηκε η κατάσταση ή δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, θεωρεί ότι η δουλειά που ήταν να κάνει έγινε. Οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσει. Και αυτό επίσης είναι μια παγίδα, γιατί επί της ουσίας ό,τι μπορεί να μπει σε μια σχέση rebound, δηλαδή σε μια σχέση ενδιάμεση, όπου θα μεταφέρει τα προβλήματα που είχε από τη σχέση του στον επόμενο ή στην επόμενη, ή μπορεί να επαναλαμβάνει εσάι τα προβλήματα τα οποία είχε σε αυτή τη σχέση, σε άλλες του σχέσεις, γιατί δεν έκατσε να τα βρει με τον εαυτό του. Τώρα είπες κάτι πάρα πολύ ουσιώδες και πάρα πολύ σημαντικό, που συμβαίνει πολύ συχνά. Πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία επειδή προσπαθούμε να διαχειριστούμε ένα δύσκολο χωρισμό, ο οποίος μας φέρνει στη συνθήκη του να μείνουμε μόνοι μας και να αντιμετωπίσουμε το εσωτερικό μας κενό και να έρθουμε σε επαφή με τους φόβους μας, τους εσωτερικούς μας δαίμονες κτλ. Ξεκινάμε την ψυχοθεραπεία. Μόλις νιώσουμε λίγο καλύτερα, μπαίνουμε σε rebound relationship, δηλαδή σε σχέση που την κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα από την προηγούμενη σχέση. Θεωρούμε ότι η σχέση μας θεραπεύει, γιατί ειδικά στην αρχή μιας καινούργιας ερωτικής σχέσης είναι όλα πολύ υψηλά, είναι και η σερωτονίνη υψηλή, είναι και η αδρεναλίνη υψηλή, γενικά οι ορμόνες και η νευροχημική μας λειτουργία είναι τέτοια που μας κάνει να νιώθουμε high, να νιώθουμε φτιαγμένοι. Θεωρούμε ότι η σχέση, η ερωτική καινούργια, ο έρωτας, ο πόθος που νιώθουμε για τον άλλο άνθρωπο και ο πόθος που νιώθει ο άλλος άνθρωπος για μας και η επιβεβαίωση μας δίνει ότι μας θεραπεύει. Αφήνουμε την ψυχοθεραπεία επειδή μας θεραπεύει ο έρωτας και καταλήγουμε, όπως πολύ σοφά είπες, να αναπαράγουμε τους ίδιους δυσλειτουργικούς κύκλους και να βιώνουμε τις ίδιες ψυχοπαθολογικές έλξεις που είχαμε βοηθήσει και προηγουμένως, γιατί δεν είναι ο έρωτας το πρόβλημα, δεν είναι οι ερωτικές σχέσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας και τα ανεπίλητα ψυχικά τραύματα που κουβαλάμε στην πλάτη μας και που δεν μας αφήνουν να χαρούμε τη ζωή και να τη ζήσουμε φυσιολογικά. Οπότε ο έρωτας με έρωτα περνάει, αυτή η χαζή ρίση που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά,
είναι εξαιρετικά παραπλανητικοί και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι και πνευματικοί άνθρωποι και καλλιεργημένοι άνθρωποι, πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής, ότι δεν έχει ανθρώπινες αδυναμίες και δεν έχει θέματα τα οποία δουλεύει διαχρονικά. Πέφτουμε σε αυτή την παγίδα πολλοί άνθρωποι να θεωρούμε ότι αυτή η χαρά που νιώθεις στην αρχή όταν είσαι ερωτευμένος είναι θεραπευτική. Όχι. 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 Είναι ενθουσιασμός, ο οποίος σου, επί της ουσίας σου κλείνει τα μάτια και δεν σε αφήνει να δεις τα προβλήματα. Και η θεραπευτική διεργασία είναι αυτή που θα σε βοηθήσει τουλάχιστον να τα κρατήσεις μισάνυχτα. Γιατί τον ενθουσιασμό δεν μπορούμε να τον παρέρθουμε, αλλά τουλάχιστον είμαστε εναντίον του ερωτός, αγάπη μου, αλλά ακόμη και αν δεν είναι rebound relationship, ακόμη και αν δεν είναι μια σχέση που γίνεται πολύ νωρίς μετά την προηγούμενη με σκοπό να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, ακόμη και αν είναι η καινούρια σχέση που κάνουμε μετά που έχουμε μείνει μόνοι μας για ένα χρόνο, δύο χρόνια και υποτίθεται ότι έχουμε ξεπεράσει, μπορεί όντως να έχουμε ξεπεράσει την αρνητική επίδραση που είχε ο χωρισμός πάνω μας. Εξακολουθούμε όμως να είμαστε εμείς. Εξακολουθούμε να έχουμε τα δικά μας δυσλειτουργικά μοτίβα μέσα μας. Οπότε στην καινούργια τη σχέση, όταν μπούμε, τότε ίσως χρειάζεται να κάνουμε ακόμη πιο εντατικά ψυχοθεραπεία για να βοηθηθούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα τα οποία θα αναδύονται σε μια νέα ερωτική σχέση, ό,τι έχουμε μέσα μας που έχει να κάνει με την δυσλειτουργικότητα μας και την ψυχοπαθολογία μας βγαίνει στην επιφάνεια. Ακριβώς. Και μεταδίδεται στην επόμενη μας σχέση και γίνεται και μια συγχυσμένη κατάσταση, γιατί δεν ξέρεις από πού ξεκινάει και από πού τελειώνει το δικό σου και πού αρχίζει του άλλου. Οπότε αυτή η συγχυσμένη κατάσταση είναι αυτή που πολλές φορές φταίει για, αν θέλεις, τη φάση που περνάει κάποιος να πει «Α, εντάξει, αφού τώρα είναι έτσι τα πράγματα, ας το και το βλέπουμε αργότερα» κτλ. Μία άλλη παγίδα που μπορεί να συμβαίνει είναι η παγίδα του να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κάτι να πεις. Λες και η ψυχοθεραπεία είναι ο καφές της εβδομάδας που μαζεύεσαι με τον θεραπευτή σου που είναι, ας το πούμε, ο φίλος σου, να πιείτε τον καφέ σας και να πείτε τα νέα σας. Σίγουρα το να υπάρχουν στο χώρο εργασίας ή στο χώρο τον προσωπικό ή στο χώρο τον οικογενειακό ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο ζωής προβλήματα και να αισθάνεσαι έντονα την ανάγκη να σε κινητοποιούν, δηλαδή τα προβλήματα αυτά, να βρεθείς με τον θεραπευτή σου για να του πεις και να συμβουλευτείς ούτως ώστε το πώς να τα ξεπεράσεις, είναι μια κινητοποιός κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας στόχος, δεν υπάρχει μια θεματική που κάθε φορά συζητούμε και που ενδεχομένως, αν δεν υπάρχουν αυτά τα νέα, όπως λένε, να βοηθηθεί να πας πιο πέρα. Μέσα από μια άσκηση, μέσα από μια κουβέντα, η οποία μπορεί να σε κάνει να κατανοήσεις καταστάσεις. Άρα και αυτό είναι μια παγίδα. Πολλές φορές στη ψυχοθεραπεία κάποιοι άνθρωποι αναλώνουν πολύτιμο χρόνο μιλώντας για το τι έχει συμβεί την εβδομάδα που πέρασε, παρά να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα προβλήματα. Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς. Χρειάζονται τα παραδείγματα στη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, αν πάω στη ψυχοθεραπεία και συζητήσω μία επικοινωνία που είχαμε έναν άνθρωπο ή μία διαφωνία που είχαμε έναν άνθρωπο ή κάτι που με δυσκόλεψε, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να πάμε βαθύτερα και να βρούμε τις αιτίες. Δεν είναι όμως η ψυχοθεραπεία απλώς πάω και λέω τα νέα μου και μου λέει ο ψυχολόγος τη γνώμη του πάνω στα νέα μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως είναι ένα ξεκίνημα κάθε συνεδρίας. Ναι, είναι ένα ξεκίνημα. Είναι μια κινητοποιός δύναμη, όπως είπα και πριν, να μας φέρει στον θεραπευτή, αλλά δεν είναι η ουσία της θεραπείας μας, τα νέα μας. Η ουσία της θεραπείας είναι να συζητήσουμε εσωτερικά θέματα τα οποία μας προκαλούν προβλήματα που θέλουμε να βάλουμε, ας πούμε, να οριοθετήσουμε συμπεριφορές, να μάθουμε τις συμπεριφορές, να ψυχοεκπαιδευτούμε γύρω από πράγματα που έχουμε ως παραπροσωπικότητες και να επιτεύξουμε τους θεραπευτικούς μας στόχους, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από οποιοδήποτε νέο μπορεί να έχει προκύψει μέσα στην εβδομάδα μας ή
ανά 15 ημέρα, οτιδήποτε. Και αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια παγίδα που πάρα πολλοί μπορεί να ακυρώνουν το ραντεβού τους, γιατί θεωρούν ότι αφού δεν έχω νέα, τι θα πάω να πω εκεί πέρα. Και μάλιστα σε μερικούς που το έχω εξηγήσει, αισθάνθηκα μεγάλη ανάπαυση όταν τους είπα ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάτι να πεις και ότι έχω να σου πω εγώ ή γενικότερα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Οπότε μην αισθάνεσαι ότι θα πάω εκεί πέρα και δεν θα έχω κάτι να πω. Λοιπόν, μία άλλη παγίδα επίσης είναι η παγίδα του να κάνω θεραπεία επειδή με έχουν παρακινήσει κάποιοι άλλοι. Και όχι, τέλος πάντων, πάμε όλοι μαζί, ας το πούμε. Δηλαδή, είμαστε ένα ζευγάρι ή γενικότερα φίλοι και πάμε στο θεραπευτή μας και σαν ένα ταξίδι που κάνουμε μαζί, αλλά όταν σταματά ο ένας πρέπει να σταματά και ο άλλος και κάπως έτσι. Και αυτό επίσης είναι παγίδα, καθότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις ατομικές του διαφορές και σίγουρα κάποιοι μπορεί η θεματική και το στόχος τους, που ο θεραπευτικός στόχος τους, να διαφέρει από τον άλλον, και αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε τελειώνει ο ένας πρέπει να τελειώσει και ο άλλος. Κάποιος μπορεί να τελειώσει νωρίτερα, κάποιος μπορεί να τελειώσει αργότερα και ανάλογα με τη θεραπευτική προσέγγιση, αλλά και ανάλογα με το στόχο που έχει βάλει, με τους στόχους που έχει βάλει. Το πιο σημαντικό απ' όλα και ο λόγος που γίνεται το σημερινό έτσι vlog είναι ότι οτιδήποτε σκεφτούμε και οτιδήποτε τέλος πάντων νιώσουμε είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το συζητήσουμε με το θεραπευτή μας, με τη θεραπεύτρια μας, να του πούμε τους προβληματισμούς μας, να του δώσουμε να καταλάβει τι σκεφτόμαστε γύρω από ένα θέμα, να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε εμείς, να μας εξηγήσει πώς πάει αυτή η διαδικασία, να μας πει πώς μας βλέπει εκείνος, να μας εξηγήσει ενδεχομένως γιατί αισθανόμαστε έτσι στο παρόν στάδιο κτλ. Και οποιαδήποτε απόφαση να την πάρουμε από κοινού. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι διακόπτουν την διαδικασία τη θεραπευτική, προτού να είναι έτοιμοι να τη διακόψουν, αυτό δείχνει πράγματα και για την προσωπικότητά τους. Μπορεί ενδεχομένως να δείχνει. Δηλαδή ότι σταματούν κάτι χωρίς να έχει τελειώσει, ότι δεν έχουν αρκετή ανοχή στη ματέωση, που μπορεί να ματαιώνονται από κάποια πράγματα που λέγονται, ή ότι δεν είναι σταθεροί στις αποφάσεις τους, ή ότι επηρεάζονται εύκολα από τους άλλους, ή ότι δεν βάζουν προτεραιότητα την ψυχική τους υγεία και βάζουν άλλα πράγματα, ή ότι η απογοήτευση ενδεχομένως να μην τους επιτρέπει να συνεχίσουν. Οι στόχοι που είχαν μέσα τους να είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς που είπα στη συνεδρία. Ή άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν πιο πολύ με την προσωπικότητα τους, αν θέλεις, δεν τους επιτρέπουν να ολοκληρώσουν μια διαδικασία. Οπότε είναι μεγάλη παγίδα, καθότι αν σταματήσεις μια διαδικασία χωρίς να ολοκληρωθεί και χωρίς να γίνει το λεγόμενο κλείσιμο, να κλείσουν τα θέματα που υπάρχουν ως ανοιχτά θέματα. Γιατί έχεις ανοιχτά θέματα στην ψυχοθεραπεία. Αν δεν τα κλείσεις, θα βγαίνουν αυτά σε ένα περιστατικό που θα βγει, σε μια κατάσταση που θα γίνει, θα βγαίνουν και μετά πολύ εύλογα ο άνθρωπος θα πει είμαι αναστατωμένος, δεν δούλεψε η ψυχοθεραπεία μου, τι έκανα τόσο καιρό, γιατί δεν αισθάνομαι καλά τώρα, ας πούμε. Και μια τελευταία παγίδα που ευτυχώς δεν την ξέχασα είναι η παγίδα του να χρησιμοποιείς το ψυχοθεραπευτή σου ως πρώτες βοήθειες. Αισθάνομαι χάλια, δεν είμαι καλά, κάτι έγινε, το άγχος δεν με αφήνει, η αιμονή μου, οι ψυχαναγκασμοί μου δεν με αφήνουν, η κατάθλιψη δεν με αφήνει, οπότε επήγω ραντεβού στο ψυχολόγο, να πάω να με ηρεμήσει, να πάω να ξεφουσκώσει όλο αυτό το πρόβλημα και μόλις ηρεμήσω και μπω στην κατάσταση επαναπαυτό δηλαδή από όλο αυτό, την επόμενη φορά ξαναπάω. Και σίγουρα λειτουργεί ο ψυχοθεραπευτής ως πυροσβέστης, ως άνθρωπος πρώτων βοηθειών, πρώτων ψυχολογικών βοηθειών
Και όχι ως θεραπευτής. Και, και σίγουρα ο σκάδος με τον οποίο να πετάξουμε τα σκουπίδια μας ή να κάνουμε με το πάνω του τα θέματα μας και να νιώσουμε μια προσωρινή ανακούφιση, να μην ξαναπάμε μέχρι να ξανά είμαστε χάλια και άρα ο ψυχολόγος δεν δίνουμε στον ψυχολόγο την ευκαιρία να δουλέψει ουσιαστικά για να μας βοηθήσει διαχρονικά, απλώς τον χρησιμοποιούμε για εκτόνωση. Ακριβώς. Και αυτό είναι πάλι μεγάλη παγίδα και έχει να κάνει με ενδεχομένως με στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή και όχι με την πραγματική βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε. Άρα ο ψυχολόγος δεν είναι σταθμός πρώτο βοήθεια. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Να επαναλάβω ότι η ψυχική μας υγεία, ιδιαίτερα στους καιρούς που διανύουμε, είναι προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τα θέματα μας τα ψυχολογικά, προκειμένου να μην τα αφήσουμε να μας καταπιούν και στο τέλος να κάνει την εμφάνιση της μία πάθηση, μία ψυχική πάθηση, η οποία στο τέλος της ημέρας να είναι πολύ πιο δύσκολο να την αντιμετωπίσουμε, παρά το να κάναμε τη συνάντηση και να κάναμε τις ψυχοθεραπευτικές μας συναντήσεις. Ούτε τα προβλήματα τα ψυχολογικά που μπορεί να έχουμε, μπορεί να ανακύπτουν μέσα από αυτά που περνάμε, λύνονται βάζοντας τα κάτω από το χαλί, ούτε κάνοντας εργασιοθεραπεία, ούτε κάνοντας άλλα πράγματα για να ξεχαστούμε. Εκεί είναι και θα βγούνε αυτά από μόνα τους όταν εμείς θα αισθανθούμε ευάλωτοι και θα νιώσουμε ότι οι δυνάμεις μας εγκαταλείπουν οι ψυχικές, τότε θα κάνουν την επανεμφάνισή τους. Γι' αυτό είναι καλό να χρησιμοποιήσω την γνωστή λαϊκή ρίση του φρονίμου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει. Πριν λοιπόν πεινάσουμε, να μπούμε στη διαδικασία αυτή, γιατί μετά έτσι πεινασμένοι που θα είμαστε, θα καταβροχθίζουμε τα πάντα αμάσιτα και ίσως να μην ευωδώσει τόσο η προσπάθεια όσο όταν προλάβουμε την οποιαδήποτε ψυχολογική δυσλειτουργία που μπορεί να έρθει στη ζωή μας και λόγω των καταστάσεων και λόγω των βιωμάτων μας και λόγω δύσκολων ημέρων που περνάμε όλοι μας διαμεσούσεις αυτής της πανδημίας. Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνοντας, δεν σταματάμε την ψυχοθεραπεία αν δεν το συζητήσουμε με τον θεραπευτή μας και κάνουμε ένα κλείσιμο το οποίο να είναι σε συνεργασία με τον θεραπευτή μας. Εάν είναι στη φάση στην οποία είναι καλή ιδέα να κάνουμε κλείσιμο, θα το συζητήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί στα σχόλια θα πούν «Μα υπάρχουν και άλλες παράμετροι στη ψυχοθεραπεία, όπως ο οικονομικός παράγοντας, ότι κάθε συνεδρία πρέπει να πληρώσεις, μπορεί να μην έχω χρήματα για να συνεχίσω». Κάποιοι άλλοι θα πούν στις δωρεάν δομές ή στις δομές που πληρώνεις πολύ λίγα χρήματα σου δίνουν ένα περιορισμένο αριθμό συνεδριών και μπορεί να θέλεις να συνεχίσεις, αλλά να μην μπορείς να συνεχίσεις. Και επίσης μια άλλη ένσταση που είμαι σίγουρη ότι θα γραφτεί στα σχόλια είναι ότι πώς μπορώ να είμαι σίγουρος, πώς μπορεί να ξέρω ότι ο θεραπευτής μου είναι εντάξει, ότι είναι καλός ψυχοθεραπευτής και δεν θα μου πει ότι δεν χρειάζεται να σταματήσω την ψυχοθεραπεία για σκοπούς οικονομικούς. Ναι. Και θέλω να μου απαντήσεις σε αυτό, γιατί τα άλλα δύο... Απάντησε σε όλα. Ναι. Ναι. Και πώς λοιπόν καταλαβαίνεις ότι είναι καλός ο θεραπευτής σου και ότι θέλει το καλό σου και δεν σκέφτεται, τον θέλω αυτόν για πελάτη για να μου δίνει χρήματα, οπότε να του πω ότι χρειάζεται παραπάνω. Κάνε το δικηγόρο του διαβόλου αυτή τη στιγμή. Να του πω ότι χρειάζεται παραπάνω για να έρχεται να παίρνω παραπάνω χρήματα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, καταρχήν, οποιοδήποτε και να είναι ο λόγος, είναι καλό να το συζητήσεις μαζί του. Ακόμη και αν πρόκειται για οικονομικό λόγο, ακόμα και αν πρόκειται για έλλειψη εμπιστοσύνης, ακόμα και αν πρόκειται για κάτι που έκανε ή άθελά του ή εσύ το παρανόησες ή οτιδήποτε, οτιδήποτε και αν σκέφτεσαι, είναι καλό να το συζητήσεις μαζί του. Το γεγονός ότι συζητάς αυτό που σε στεναχωρεί ή αυτό που σε προβληματίζει ή αυτό που σε εξαναγκάζει να σταματήσεις, έστω και πρόωρα, μαζί με κάποιον, αυτό είναι δείγμα ψυχικής υγείας. Το να κάθεσαι στον καναπέ του άλλου και να του λες, ξέρεις, οικονομικά δεν μπορώ να στηρίξω και νομίζω ότι δεν γίνεται διαφορετικά και να τον κοιτάς στα μάτια και να του λες αυτό το πράγμα, αυτό είναι ψυχική υγεία. Το να στέλνεις ένα μήνυμα ωστόσο και να κρύβεσαι πίσω από άλλους λόγους, γιατί
αισθάνεσαι άβολα, είτε γιατί αισθάνεσαι ντροπή ή οτιδήποτε που δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι ντροπή, αυτό είναι δείγμα ότι κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλο σου και στον άνθρωπο που έχεις θεραπευτική συμμαχία μαζί του για σχέση, δεν μπορείς ούτε σε αυτόν να τον αντικρίσεις και να του πεις αυτό που πραγματικά νιώθεις και αισθάνεσαι. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να σταματήσει προσωρινά την ψυχοθεραπεία εν γνώση του ψυχοθεραπευτού για οικονομικούς λόγους, φυσικά, να διατηρούν φυσικά μια επαφή, ξέρω εγώ, μέσω email ή μηνυμάτων, όχι συνεχόμενη, ενώ ένα στυλ, ξέρω, να στείλεις ένα μήνυμα μια φορά το μήνα. Ένα feedback, μια επανατροφοδότηση σε κάποια χρονικά διαστήματα ή να πούμε ότι θα μιλήσουμε ξανά σε 2 μήνες ή σε 1 μήνα, να δούμε πώς πας και τα λοιπά, και να διατηρεί, να μην κόψεις το νήμα και να διατηρείς μαζί του ή ακόμη και να, αφού υπάρχει οικονομικός λόγος, να σε βοηθήσει ο θεραπευτής σου να σε παραπέμψει σε κάποια δομή όπου να μιλήσει με έναν ψυχολόγο μιας δομής, ούτως ώστε να συνεχίσεις εκεί. Φυσικά και γίνεται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Είναι πολύ καλύτερα να γίνει η παραπομπή και να μιλήσει ο ψυχολόγος ο ιδιώτης με τον ψυχολόγο του δημοσίου ή της δομής που θα πας, ώστε να, και το ιστορικό σου να μεταφερθεί με έναν τέτοιο επιστημονικό τρόπο που να μην χρειαστεί να κάνεις ένα σωρό άλλες συνεδρίες μέχρι να μπεις στο ιστορικό σου κλπ. Παρά να σταματήσεις χωρίς να πεις κάτι και μετά να πας αλλού και να ξεκινάς από την αρχή. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας ψυχοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος είναι εντάξει και είναι έντιμος? Καταρχήν, αυτό που καταλαβαίνεις από τη σχέση σου που έχεις μαζί του. Δηλαδή, όταν έχεις θεραπευτική σχέση και που, η δουλειά που έκανες μέχρι τώρα είναι, βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Έτσι. Αν αισθάνεσαι λοιπόν ότι ο ψυχοθεραπευτής σου δεν του έχεις εμπιστοσύνη ή έχει κάνει κάτι που σε προβληματίζει, μπορείς να το πεις. Μπορείς να του πεις, ξέρεις, προβληματίζομαι γιατί αισθάνομαι αυτόν και αυτόν. Και ανάλογα και εκείνος θα σου απαντήσει. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ υγιές αυτό να αντικρίσεις τον άλλον και να του πεις, ξέρεις, είπες αυτό που με στεναχώρησε, είπες αυτό που με προβλημάτισε, νομίζω αυτόν και εκείνον και ήθελα να σου το συζητήσω και ήθελα να έρθω εδώ να τα πούμε, γιατί δεν θέλω να αφήσω πράγματα να είναι στην ατμόσφαιρα. Έναν άλλο ερώτημα που γίνεται συχνά στα σχόλια είναι, μήπως ο ψυχολόγος ή ο ψυχοθεραπευτής είναι ενάρκησος? Θα μπορούσε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής να είναι ενάρκησος και να μας κάνει gaslighting? Εντάξει, αν υπάρχουν αυτά τα κακοποιητικά στοιχεία στη σχέση μας, τότε ναι, μπορείς να το πεις, κοίταξε να δεις, δεν αισθάνομαι καλά όταν κάνουμε συνεδρία, αισθάνομαι αυτόν και αυτόν και νομίζω ότι δεν ταιριάζουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι κάνουμε και μας κάνει κλικ ο ψυχοθεραπευτής μας. Όταν αισθανθούμε λοιπόν ότι δεν μας κάνει κλικ, ούτε, δηλαδή δεν περνάμε άνετα, δεν είναι μια όμορφη κουβέντα αυτή που κάνουμε και αισθανόμαστε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η σύνδεση, τότε του το λέμε ότι περίμενα κάτι διαφορετικό, δεν μου τέριαξε αυτός ο τρόπος, ίσως είναι η θεραπευτική προσέγγιση, ίσως είναι το στυλ, ίσως είναι ότι τα χνότα μας δεν τέριαξαν ως άνθρωποι, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάω σε κάποιον άλλο ψυχοθεραπευτή, να μπορείτε να με παραπέμψετε εσείς ή γενικότερα νομίζω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο για αυτόν τον λόγο. Μπορεί άλλος να σου πει, όχι, ταιριάζουμε, μην εδώ γιατί ταιριάζουμε. Μια ασφαλιστική δικλίδα είναι για το κατά πόσον ο θεραπευτής κάνει και ο ίδιος ψυχοθεραπεία, αν κάνει co-counseling, δηλαδή αν ο ψυχολόγος τον οποίο πας, ο ίδιος πάει σε άλλο ψυχολόγο ή συνομιλεί με άλλο ψυχολόγο για στήριξη. Αυτό είναι πολύ βασικό, να είναι ψυχοθεραπευμένος και ο ίδιος ο ψυχοθεραπευτής. Έχουμε κάνει και εμείς πάρα πολλές φορές διαμοιρασμό θεραπευτικών και συνθεραπευόμενες και συνθεραπεύτριες έχουμε υπάρξει και σε ομάδες και έχουμε κάνει και εποπτεία και με ψυχιάτρους και με διάφορες άλλες ειδικότητες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλοι είμαστε υποψήφοι κάποια στιγμή να έχουμε κάτι στη ζωή μας, να μας πλακώσει κάτι στη ζωή μας και χρειαζόμαστε στήριξη. Και αυτόν το βγάζεις και ως άνθρωπος, νομίζω. Αν τώρα έχουμε φόβο να μιλήσουμε στο ψυχοθεραπευτή μας
Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον ίδιο. Δηλαδή ότι δεν έχει, αυτός είναι ένας άνετος άνθρωπος που ποτέ δεν μας έχει αποπάρει ό,τι και να του έχουμε πει. Αλλά εμείς αισθανόμαστε κάποιο φόβο και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το πούμε. Δηλαδή να του πούμε, ξέρεις, φοβάμαι να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Αισθάνομαι αυτόν και αυτόν. Ίσως αυτό να είναι ένα θεραπευτικό βήμα. Πολλές φορές μου έχει συμβεί εμένα, στα χρόνια αυτά που εργάζομαι με τη μάχημη ψυχοθεραπεία και ψυχολογία, ότι τα άτομα που πραγματικά έκατσαν και μου είπαν, ξέρεις, νιώθω αυτό και αυτό, ή έχω αυτόν το πρόβλημα, ή έχω το άλλον πρόβλημα, ή αυτόν και εκείνο, μετά σαν να ετρέχαν στη ψυχοθεραπεία τους. Δεν πήγαιναν με βήματα, ετρέχαν. Γιατί ακριβώς έγινε ένα, ήταν ένα βουνό, το οποίο επειδή το κάθισαν και το είδαν και το συζήτησαν, και αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο, που ενδεχομένως ο ψυχοθεραπευτής σου να μην σου το αποσαφήνισε για άλλους λόγους. Ή εσύ να βιάζεσαι. Είχοι και οι δύο λόγοι, ήταν αλματώδης η πορεία τους στη ψυχοθεραπεία. Ακριβώς γιατί βρήκαν το κουράγιο και τη δύναμη να αντικρίσουν το πρόβλημα και να καθίσουν να το συζητήσουν. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είναι πολύ χρήσιμη αυτή η Αριστοτρίτη. Αυτή η Αριστοτρίτη των δύο είναι πάρα πολύ χρήσιμη, με όλη μας την αγάπη για όλους αυτούς που μας παρακολουθούν και όλες αυτές που μας παρακολουθούν, δώσαμε και σήμερα τα φώτα μας για να διασαφηνίσουμε το πλαίσιο της ψυχοθεραπείας και να γίνει και αυτό το βλόγ βοηθητικό για όλες και όλους που μας παρακολουθούν. Φιλιά. Γεια πολλά. Γεια.